Ενθυμίστε αγαπητοί από το περασμένο θέμα μας, το πρώτο εορτών, ότι υπέκλεψε ο Ιακώβ την ευλογία από τον Ισάφ. Αυτό φυσικά εκόστησε φοβερά εις τον Ισάφ. Τότε ίσως συνήλθε τι ήταν εκείνο που είχε πάθει όταν κάποτε πεινώντας έφτασε να δώσει τα πρωτοτόκια του, και φυσικά μέσα του εμνησικάκι και είπε: «Δε θα πεθάνει ο πατέρας μου, θα σκοτώσω τον αδελφό μου». Είπε δε Ισάφ εν τη διανία αυτού: «Εγκυσάτωσαν οι μέρε του πέμπτους του πατρός μου, ή να αποκτήνω Ιακώβ τον αδελφό μου». Φοβερή θέση αυτή, ε! Δεν τολμάει να κάνει αυτό το φωνικό όσο ζει ο πατέρας του, διότι πώς να το κάνει, εμποδιζόταν. Θα μου πείτε, άλλοι άνθρωποι δεν εμποδίζονται να σκοτώσουν ως αδέλφια που είναι ο ένας τον άλλον, έστω και αν ο πατέρας του ζει. Εν τη αυτή περιπτώσει ο Ισάφ έτσι εσκέφτη, για να μην λυπήσει περισσότερο τον πατέρα του, επερίμενε να πεθάνει ο πατέρας του για να προβεί εις αυτόν τον φόνον του αδελφού. Βλέπετε πόσα κακά σωρεύονται, τι αποτελέσματα άσχημα έχουμε όταν μέσα σε μία οικογένεια υπάρχουν καταστάσεις τέτοιες, όπως ο νεότερος να υποκλέψει την ευλογία και έτσι να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα μίσους μεταξύ των αδελφών. Η Ρεβέκα η μητέρα το επληροφορήθη αυτό. Δεν μας λέγει βέβαια η Γραφή πως το επληροφορήθη, διότι στη διανοιά του το είχε ο Ισάφ αυτό. Το είπε κάπου, πιθανώς. Της το απεκάλυψε ο Θεός, πιθανώς. Πάντως ένα είναι αληθές, ότι όταν έχουμε κάτι στο μυαλό μας και το πούμε έστω και σε έναν μόνον άνθρωπο, αυτό πια δεν είναι μυστικό. Αυτό να το ξέρετε. Θέλετε να κρατήσετε ένα μυστικό, να είναι πραγματικά μυστικό, ένα έχω να σας πω: μην το πείτε ποτέ σε δεύτερον άνθρωπο. Εάν το ξέρει δεύτερος άνθρωπος, κάποια μέρα το μυστικό σας θα έρθει οπωσδήποτε στην επιφάνεια. Η Ρεβέκα λοιπόν το έμαθε και τότε καλεί το γιο της εσπευσμένος τον Ιακώβ και του λέει: «Νινούν τέκνον άκουσόν μου της φωνής, και αναστάς απόδραθη εις την Μεσοποταμία προς λάβαν των αδελφών μου εις Χαράν, και οίκησον μετ' αυτού ημέρας τεινάς. Και επιλάθητε απεποίηκας αυτό ο αδελφός σου, μήποτε αποτεκνωθώ από τον δύο ημών εν ημέρα μια». Άκουσε παιδί μου, του λέει, σήκω φύγε, πήγαινε στον θείο σου τον αδελφό μου τον Λάβαν στην Χαράν, εκεί να μείνεις λίγο καιρό, έως ότου ξεχάσει ο αδελφός σου εκείνο το οποίο του έκανες, μήπως εάν μείνεις εδώ γίνει αυτό το φωνικό, εκείνος μεν σκοτώσει εσένα, αυτός δε ως φωνεύς δεν θα μείνει στο σπίτι αλλά θα απομακρυνθεί, και μέσα σε μία μέρα χάσω και τα δυο μου τα παιδιά». Αυτά είπε η Ρεβέκα εις το γιο της, αλλά έπρεπε όμως να βρει έναν τρόπο για να φύγει ο γιος που ο πατέρας να μην το αντιληφθεί. Ο Ισάκ το είδε τυφλός, όπως έχει λεχθεί, και δεν έβλεπε βεβαίως γύρω του, μπορούσε όμως να καταλαβαίνει με την ακοή του, να μάθει ή να ρωτήσει πού είναι το παιδί μου αν έφευγε ο Ιακώβ, πού είναι ο Ιακώβ. Γι' αυτό η Ρεβέκα βρήκε έναν τρόπο να απομακρυνθεί ομαλά ο Ιακώβ από το σπίτι. Και τι είπε; Βρήκε την πρόφαση, επειδή με τις νύφες της, τις δύο γυναίκες του Ισάφ, δεν περνούσε καλά,
Φυσικά ούτε και ο Ισάκ περούσε καλά με τις νύφες του. Ήτανε χανίτισες αυτές από τη γη Χανάνικη, της γειτονιάς θα λέγαμε, των γειτονικών λαών, και δεν ήσαν καλές γυναίκες και περνούσαν άσχημα. Και τότε λέγει, κάπως αγανακτισμένη, η Ρεβέκα ήτο αληθές, αλλά ταυτοχρόνως ήτο και πρόφασης. Επιτέλους, δεν μπορώ να ζήσω με αυτές τις γυναίκες. Αλίμονό μου, εάν και ο Ιακώβ παντρευτεί γυναίκα από την περιοχή εδώ. Γι' αυτό νομίζω, λέγει η Ρεβέκα, πρέπει να πάει στη γη τη δική μας, στην πατρίδα μας, και από εκεί να πάρει γυναίκα. Συναφώνησε ο Ισάκ, εξάλλου ήταν η κηρυτή εντολή τότε του Θεού, συγγνώμη, του Αβραάμ, προς τον υπηρέτη του τον Ελιέζερ, να βρει γυναίκα για τον γιο του τον Ισάκ από τη γη Χαράν. Και είχε πάει εκεί, ενθυμίστε, για να βρει τη Ρεβέκα. Το πράγμα ήταν πολύ φυσιολογικό και σαν δικαιολογία έπιασε μια χαρά. Έτσι ξεπροβόδισε το γιο της τον Ιακώβ η Ρεβέκα και έφυγε για τη γη Χαράν. Τι του είπε? Κάτσε παιδί μου εκεί μερικές ημέρες, εγώ θα σε ειδοποιήσω όταν ο αδελφός σου θα έχει ξεθυμώσει. Λίγες ημέρες, ξέρετε πόσο κάθισε εκεί αγαπητοί μου ο Ιακώβ? 20 χρόνια. Αλλά και η Ρεβέκα δεν τον ξαναείδε πια το γιο της τον Ιακώβ. Δεν τον είδε διότι ετιμωρήθηκε και εκείνη, όπως και ο Ιακώβ ετιμωρήθηκε δια την απάτη που έκανε στον αδελφόν του και τον πατέρα του. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω, πως ετιμωρήθη ο Ιακώβ. Η Ρεβέκα ετιμωρήθη με το να μην ξαναδεί το παιδί της τον Ιακώβ. Τότε ο Ισάκ εκάλεσε τον Ιακώβ και τον ευλόγησε, αφού συνεφώνησε βεβαίως με τη γυναίκα του ότι δεν θα έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει γυναίκα ο Ιακώβ από την περιοχή. Και ενετήλατο αυτό λέγον του παρήγγειλε, ου λείψει γυναίκα εκ των θυγατέρα των Χαναναίων. Πρόσεξε παιδί μου, δεν θα πάρεις γυναίκα από εδώ. Αναστάς απόδραχη εις την Μεσοποταμία, εις τον οίκον Βαθουήλ του πατρός της μητρός σου, και λάβεσαι αυτό εκείθεν γυναίκα εκ των θυγατέρων λάβαν του αδελφού της μητρός σου. Ο δε Θεός μου ευλογήσεσαι και αυξήσεσαι και πληθύνεσαι και έσυ εις συναγωγάς εθνών. Και δόησι την ευλογία Αβραάμ του πατρός μου, σύ και το σπέρματί σου μετασέ. Κληρονομήσε την γη της παρικήσεώς σου, είναι εδώ και ο Θεός το Αβραάμ. Καταπληκτικόν. Ενώ προπέμπει τον γιο του ο Ισάκ τον Ιακώβ, επαναλαμβάνει την ευλογία, που σημαίνει ότι επίσθη ο Ισάκ, ότι ναι μεν υπατήθη για να δοθεί η ευλογία στον Ιακώβ, αλλά φαίνεται ότι επληροφορήθη από τον Θεό ή κατενόησε ότι την ευλογία τελικά έπρεπε να την έχει ο Ιακώβ και όχι ο Ισάφ. Γι' αυτό το λόγο και την επαναλαμβάνει την ευλογία που δίνει τώρα στο παιδί του που θα φύγει μακριά. Αυτό το «εις συναγωγάς εθνών και πληθύνεσαι και έσυ η συναγωγάς εθνών», ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι να γίνεις αρχηγός πολλών λαών. Πώς θα μπορούσε να γίνει ο Ιακώβ αρχηγός πολλών λαών? Πνευματικός αρχηγός. Διότι εμείς οι Έλληνες, βεβαίως κατά σάρκα δεν είμαι θα απόγονοι του Αβραάμ, αλλά και του Ιακώβ, αλλά είμαι θα όμως πνευματική απόγονη του Αβραάμ και του Ιακώβ. Πώς είμαι θα πνευματική απόγονη? Διότι
εδεχτήκαμε τον Χριστόν, ο οποίος έχει σαρκικών πρόγονων τον Ιακώβ. Και έτσι σήμερα όλοι οι λαοί που πιστεύουν εις τον Θεό, πώς πιστεύουν, είτε Κινέζοι είναι, είτε Ρώσοι είναι, είτε Αφρικανοί, είτε Έλληνες, είτε Αμερικανοί, όλοι πιστεύουν εις τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και συνεπώς αυτοί οι τρεις πατριάρχες δεν είναι τι άλλο παρά αρχηγοί λαών. Αυτή η ευλογία που του δίδεται τώρα επραγματώθη με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Και τότε ο Ιακώβ χαιρέτησε τον πατέρα του, τη μητέρα του. Δεν λέγει αν χαιρέτησε τον Ισαφ, από σιωπάει η γραφή, ανεχώρησε. Ο Ισαφ είδε ότι ευλόγησε ο Ισαάκ τον αδελφόν του, ο πατέρας του τον αδελφόν του, και ότι έφυγε δια την Μεσοποταμία και ότι επήρε την παραγγελία να μην πάρει γυναίκα από τη γη Χαναάν, για να ευχαριστήσει τον πατέρα του, θέλησε και αυτός να πάρει γυναίκα. Από πού όμως? Να πάει στη Μεσοποταμία. Επήγε και επήρε γυναίκα από τους απογόνους του Ισμαήλ, ο οποίος Ισμαήλ ήταν ο γιος του Αβραάμ και συνεπώς ήσαν συγγενείς. Και πήρε θυγατέρα, η οποία λέγεται Μαελέθ, και ήταν θυγατέρα του Ισμαήλ. Το έκανε αυτό για να ευχαριστήσει τον πατέρα. Αλλά ας αφήσουμε πλέον τον Ισαφ. Η ιστορία του Ισαφ περίπου εξόφλησε. Εδώ περίπου τελειώνει. Λέω περίπου διότι άλλη μια φορά θα έρθει στο προσκήνιο ο Ισαφ. Θα έρθει όταν θα επιστρέψει από την Μεσοποταμία ο Ιακώβ και θα γίνει συνάντηση των αδελφών, πλέον ύστερα από 20 χρόνια, κατά τρόπον που θα έχουν κατασυγάσει τα πάθη. Και ο Ιακώβ θα έχει μετανοήσει για την απάτη του αυτή, αλλά και ο Ισαφ δεν θα τρέφει πλέον μέσα του το πάθος της εκδικήσεως. Εκεί όμως πλέον τελειώνει η ιστορία του Ισαφ και φεύγει από το προσκήνιο. Δεν θα ξανααφερθεί στην ιστορία του Θεού. Θα αναφερθεί ο λαός του μόνο, οι απογονοί του, οι Ιδουμαίοι, οι οποίοι και αυτοί θα εξαφανιστούν από το πρόσωπο της ιστορίας το 70 μετά Χριστόν. Τότε θα εξαφανιστούν οι Ιδουμαίοι όλος χερός. Και το καταπληκτικό είναι ότι τότε εξαφανιστέντες οι Ιδουμαίοι, οι απόγονοι του Ισαφ, του Εδόμ, όπως ονομάζεται, ή Εδομίτε ή Ιδουμαίοι, το ίδιο είναι, επληρώθη πλήρως η προφητεία του Θεού και υπάρχουν μόνο οι απόγονοι του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, οι Εβραίοι. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου, το ότι υπάρχει αυτός ακόμη ο λαός. Είναι ένας από τους αρχαιότερους λαούς και από τους λίγους που υπάρχουν επάνω στη γη μας αυτή. Ίσως μαζί με τους Αιγυπτίους και τους Έλληνες, οι μόνοι λαοί που υπάρχουν επάνω στη γη και που διατηρούν, θα λέγαμε, τα αρχικά των χαρακτηριστικά. Και επειδή οι Έλληνες που έχουν την ελληνική γλώσσα από πολύ παλαιά, οι Αιγύπτιοι διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους, ομοίως και οι Εβραίοι πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς. Ο Ιακώβ απέρχεται, αλλά δεν απέρχεται όπως κάποτε ο Αβραάμ θα στείλει τον Ελιέζερ με καμήλες, με δώρα, με συνοδεία να πάει να βρει νύφη. Ο Ιακώβ θα φύγει πολύ φτωχικά. Δεν ήταν φτωχός. Ο πατέρας του ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Αλλά ο Ιακώβ θα φύγει πολύ φτωχικά. Δεν θα έχει μαζί του
ούτε ένα ζώο. Θα φύγει με τα πόδια. Τι μπορούσε να κρατά? Τι άλλο μπορούσε να κρατά, αγαπητοί μου, από ένα δισάκι με λίγα τρόφιμα? Τίποτα άλλο. Είδατε πως ξεκινάει ο Ιακώβ? Διότι η πορεία του αυτή είναι μία αυτεξορία για να γλιτώσει από την μήνη του αδελφού. Πέρασαν 2-3 μέρες πορεία που έκανε, και κάπου εκεί, δεύτερη, τρίτη μέρα, βράδυνε πάλι. Ο Ιακώβ δεν ήθελε να μείνει σε μία εκεί γειτονική πόλη, αλλά ήθελε να κοιμηθεί στο ύπαιθρον, και απήντησε τόπο και κοιμήθηκε εκεί, διότι φαίνεται μέσα του διατηρούσε μία απέχθεια προς τον ειδωλολάτρας και δεν ήθελε να βρεθεί μέσα σε έναν τόπο που δεν θα του ήρεσαν οι άνθρωποι. Προτιμούσε λοιπόν να μένει στο ύπαιθρον και να κοιμάται στο ύπαιθρον. Άρχισε να βραδιάζει. Επήρε μία πέτρα, έδιγαρε ο ήλιος, είχε βασιλεύσει ο ήλιος, και έλαβε από τον λίθον του τόπου, πήρε κάποιες πέτρες, τις έκανε προσκέφαλο, έθηκε προσκεφαλής αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Έγειρε και κοιμήθηκε. Πόσο απλότητα και πόση λιτότητα. Λίγες πέτρες προσκέφαλο και έπεσε να κοιμηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είχε ούτε σκεπάσματα μαζί του. Μας κάνει εντύπωση ότι ο Ιακώβ δεν παίρνει τίποτε μαζί του. Και εκεί, αγαπητοί, ενυπνιάστηκε. Είδε όνειρο. Αυτό το όνειρο, το περίφημο όνειρο του Ιακώβ, το οποίο θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως, ας προσέξουμε. Και ειδού. Κλίμαξ. Εστηριγμένη εν τη γη. Εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός και ο Θεός Ισαάκ. Μη φοβού. Η γη εφής σοι κατέβδεις επ' αυτής, σοι δώσω αυτήν και το σπέρμα σου, και έστε το σπέρμα σου ως άμος της γης, και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και επί λίβα και επί βοράν και επ' ανατολάς, και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα σου. Και ειδού, εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση ου εάν πορευτείς, και αποστρέψω σε εις την γη ταύτην, ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάς». Καταπληκτικό όνειρο αυτό, μεγάλο και σημαδιακό. Τι είδε? Είδε, λέγει, μία κλίμακα, μία σκάβα, μεγάλη σκάβα, της οποίας το κάτω μέρος εστηρίζεται εις την γη και το πάνω μέρος εστηρίζεται εις τον ουρανό. Και άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν την κλίμακα αυτή. Επάνω, εκεί στον ουρανό, που ήταν η κλίμακα, επεστήρικτο, ακουμπούσε ο Θεός. Και λέγει στον Ιακώβ: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου και ο Θεός του Ισαάκ. Μη φοβάσαι. Αυτή τη γη στην οποία τώρα εσύ κοιμάσαι θα σου τη δώσω σε σένα και τους απογόνους σου. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. Θα σε φυλάξω στο δρόμο της ζωής σου. Όπου και αν πας, εγώ θα σε προστατεύω, και ουδέποτε θα σε εγκαταλείψω
έως ότου πραγματοποιηθούν όλα εκείνα τα οποία σου έχω υποσχεθεί. Αλλά αξίζει, αγαπητοί μου, αξίζει να δούμε τι είναι αυτή η κλίμακα και αν μένει στα όρια των ενδιαφερόντων του Ιακώβ ή επεκτείνεται και απλώνεται πολύ πέρα από τα όρια του προσώπου του Ιακώβ. Η κλίμαξα αυτή δείχνει ότι ενώνει τον ουρανό με τη γη και ότι οι άγγελοι Θεού ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και ότι ο Θεός ομιλεί από την κορυφή εκεί της κλίμακος. Μια σκάλα, όπως ξέρουμε, πάντοτε ενώνει δύο σημεία. Δύο σημεία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικών επίπεδων. Το ένα είναι χαμηλότερο από το άλλο. Αλλά όταν ενώνεται με μία κλίμακα ουρανός με τη γη, σημαίνει ότι κάποτε δεν ήταν ενωμένος ουρανός με τη γη, ενώ τώρα είναι. Αυτό τι δηλεί? Δεν φανερώνει τίποτε άλλο παρότι κάποτε υπήρχε η χάρις του Θεού επάνω στη γη. Ήρθε όμως, σηκώθηκε, και σηκώθηκε αυτή η χάρις του Θεού, η παρουσία του Θεού, όταν οι άνθρωποι ημάρτησαν, ο Αδάμ και η Εύα. Εκεί υπάρχει πλούτος πολύ μεγάλος γύρω από το θέμα της αμαρτίας των πρωτοπλάστων. Προημερών, την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα, στο δρόμο, στο απέναντι πεζοδρόμιο που βρισκόμουν εγώ, ήσαν κάποιοι μαθητές του γυμνασίου και μιλούσαν για τον Αδάμ και την Εύα, προφανώς από τα θρησκευτικά που κάνουν στο σχολείο, αλλά με ειρωνική διάθεση. Και το δυστύχημα είναι ότι συνήθως όταν μιλούν οι άνθρωποι γύρω από τον Αδάμ και την Εύα, κατά κανόνα μιλάνε με ειρωνική διάθεση, γύρω από τον καρπόν που έφαγαν, γύρω από το φίδι. Έχει αναπτυχθεί δε μια ολόκληρη μυθώδης φιλολογία για να φτάσουν οι άνθρωποι να λένε ότι και αυτή η ολόκληρη υπόθεση δεν είναι παρά ένας μύθος. Ανεγνωρίζατε, αγαπητοί μου, τι πλούτο κρύβει αυτή η περικοπή της Αγίας Γραφής και τι αληθινή αποκάλυψη είναι? Τι θα έλεγατε ότι τα πάντα δίνονται να κατανοηθούν και αυτή η Καινή Διαθήκη, εάν κατανοήσουμε αυτήν την δημιουργία των πρωτοπλάστων και την πτώση? Ναι, σας είπα, και αυτή η Καινή Διαθήκη, αλλά και αυτός ο Χριστός. Διότι δεν δυνάμεθα να κατανοήσουμε ποιος είναι ο Χριστός, εάν δεν κατανοήσουμε τι είναι ο άνθρωπος και τι έπαθε. Αλλά το τι είναι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, και το τι έπαθε είναι η πτώση του. Αυτά μόνο στην Παλαιά Διαθήκη τα μαθαίνουμε, σε εκείνο και το κεφάλαιο, στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο. Είναι τόσο σπουδαία και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή και την Ανάσταση των νεκρών στη συνέχεια, εάν δεν κατανοήσουμε την Ανάσταση, την πτώση του ανθρώπου. Πότε σηκώνεται κάτι? Όταν πέφτει. Για να λέμε λοιπόν ότι ήλθε ο Χριστός να σηκώσει τον άνθρωπο, σημαίνει κάποτε έπεσε. Όταν λέμε ότι ήλθε ο Χριστός να αναστήσει τον άνθρωπο που πεθαίνει, σημαίνει κάποτε δεν πέθανε. Και όλα αυτά που είναι εκεί, εις το βιβλίο της γενέσεως, εκεί που έχουμε τόσο φτωχές γνώσεις και φτάνουμε πολλές φορές να μιλάμε και με ειρωνική διάθεση για τα πολύ τεράστια μεγάλα αυτά θέματα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, κάποτε ουρανός με τη γη ήσαν ηνωμένα. Ποιος ουρανός? Όχι βεβαίως ο ουρανός
ο μετεωρολογικός, ο οποίος δεν πάβει από το ουρανό, πάντα ενωμένος με τη γη μας. Ούτε ακόμη ο ουρανός ο αστρονομικός, και αυτός είναι ενωμένος με τη γη μας. Διότι αφού το σύμπαν έχει την ίδια ύλη με αυτή που έχει η γη μας, βασικά και ουσιαστικά είναι ενωμένη η γη με τον ουρανό. Ακούσατε, είναι ενωμένη η γη με τον ουρανό. Βεβαίως, όταν φτάνουν εδώ, πρώτα όταν φάει το φως των αστέρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μία ένωση. Αν δεν υπήρχε ένωση, δεν θα θέλει το φως των αστέρων εδώ στη γη. Ακόμη αν θέλετε και ραδιοκύματα. Δηλαδή ραδιοκύματα, προσέξτε. Η ακτινοβολία που φτάνει στη γη μας από τους μακρινούς, φοβερά μακρινούς κόσμους του σύμπαντος. Αν ήταν η γη μας μεμονωμένη, δεν θα έφτανε τίποτε εδώ. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο ουρανός? Είναι ο ουρανός του Θεού, όπως τον λέει η Γραφή, ο ουρανός του ουρανού. Είναι ο ουρανός του Θεού. Ας αυτόν τον ουρανό, με αυτόν τον ουρανό, όχι η γη μας, το σύμπαν ολόκληρο ή το ηνωμένο. Πώς ηνωμένο? Η χάρη του Θεού ήταν επάνω στη γη μας. Και επάνω στη γη μας ήταν ο Παράδεισος. Και ο Παράδεισος ήταν αυτή η παρουσία του Θεού. Μια παρουσία όπως μιλάνε δύο φίλοι. Διότι ο Θεός όταν φτάνει να ομιλεί με τους πρωτοπλάστους, όταν έρχεται η ώρα να τους κρίνει, δεν είναι το κάτι που έγινε το δια πρώτην φοράν, διότι είχαν οικίαν αντίληψη οι πρωτόπλαστοι ότι ο Θεός ομίλει μαζί του. Τότε όμως όταν ημάρτησαν έσκευσαν να κρυφτούν, διότι να κρυφτούν από τον Θεό, να κρυφτούν, περίεργο πράγμα, γιατί είχαν νιώσει ότι είχαν παραβεί την εντολή του Θεού. Συνεπώς αυτή η ένωση τώρα με την πτώση των πρωτοπλάστων διακόπτεται. Και τώρα στο όραμα του Ιακώβ έχουμε μία κλίμακα που σημαίνει επανασύνδεση. Ω αυτή η επανασύνδεση. Προσέξτε όμως κάτι. Έχουμε μία κλίμακα. Η κλίμακα ενώνει, αλλά δεν πάβει από του να είναι μία σκάλα. Πρέπει κάποιος να ανεβεί και κάποιος να κατεβεί. Βεβαίως. Ποιος θα είναι αυτός που θα κατεβεί από τη σκάλα? Δεν θα είναι παρά ο Θεός. Αλλά γιατί και όχι και αντιστρόφως? Γιατί να μην ανεβεί ο Ιακώβ τη σκάλα? Ο άνθρωπος να ανεβεί τη σκάλα. Λοιπόν αγαπητοί μου, και ο Θεός θα κατέβαινε τη σκάλα και ο άνθρωπος θα ανέβαινε τη σκάλα. Και τούτο μόνο γιατί θα υπήρχε η σκάλα. Αν δεν υπήρχε η σκάλα, ούτε ο Θεός, ας μου επιτραπείτε από τη φράση, τη λέξη, θα μπορούσε να κατέβει. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, θα το δείτε γιατί παρακάτω. Ούτε ο Θεός θα μπορούσε να κατέβει, ούτε ο άνθρωπος θα μπορούσε να ανέβει. Τότε ποια είναι αυτή η σκάλα? Είναι πράγματι δύο δοκοί που έχουν καθέτους, κάθετα ξύλα σε σχήμα, σε απόσταση βήματος, για να σκαρφαλώνει κανείς, να ανεβαίνει και να κατεβαίνει? Πιστεύω το καταλάβατε ποια είναι αυτή η κλίμακα. Είναι, αγαπητοί μου, η Παναγία. Είναι η Θεοτόκος. Αυτή που στάθηκε η κλίμαξ ουρανού και γης. Πώς? Να πώς. Δια της Θεοτόκου κατήλθε ο Θεός στη γη με την ενανθρώπισή του. Αλλά τότε και το αντίστροφο. Προσέξτε να δείτε τώρα ποια είναι η θέση της Θεοτόκου μέσα στην πίστη μας, μέσα στην εκκλησία μας. Αλλά και δια της Θεοτόκου ανέρχεται ο άνθρωπος προς τον ουρανό.
Θα μου πείτε, όχι πάθη. Ο άνθρωπος ανέρχεται δια του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κλίμαξ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο επιστηριζόμενος εκεί στο άκρο της κλίμακος. Η σκάλα είναι η Παναγία. Και όσο και αν σας φαίνεται αυτό περίεργο και παράξενο, με την Παναγία σωθήκαμε. Και κατά τις δύο κατευθύνσεις, φορές, και εκ των άνω προς τα κάτω και εκ των κάτω προς τα άνω. Διότι με το να κατέβει ο Θεός στη γη, βρήκαμε τη λύτρωση. Αλλά και πάλι για να ανέβουμε προς τον ουρανό, μέσω της Θεοτόκου θα ανέλθουμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τιμά εξαιρετικά την Παναγία. Γι' αυτό της δίνει δύο προσωνυμίες που είναι, αναφέρεται το κτήμα της και ταυτοχρόνως υψίστη τιμή της. Ότι είναι Θεοτόκος και Παρθένος. Ας μείνω στο άλλο, στο πρώτο, ότι είναι Θεοτόκος. Γι' αυτό το λόγο δεν βάζομαι άλλους τίτλους, που βεβαίως και τους άλλους χρησιμοποιούμε μέσα στην υμνολογία μας, όσο κυρίως των τίτλων Θεοτόκος. Απείνωσε τον εαυτόν του, επήρε την ανθρωπίνη φύση δια να μην φλεχτεί, περιέστηλε ούτως την θεία του δόξα, δια να μην φλεχτεί η δημιουργία ολόκληρη. Αυτό είναι το όνειρο, το θαυμάσιο του Ιακώβου. Αυτή λοιπόν η κλίμακα, αγαπητοί, είναι η Παναγία. Και ο Θεός θα κατέβαινε την κλίμακα αυτή. Ο Ιακώβ άραγε είχε συνείδηση ότι αυτός κάποτε, ο Ιακώβ, θα ανήρθε το αυτήν την κλίμακα. Ίσως εκείνη την ώρα όχι. Αργότερα, πιθανότατα, αν όχι βεβαιότατα, ο Ιακώβ είχε συνείδηση ότι θα ανήρχεται αυτή την κλίμακα. Πώς? Εάν αυτό συνέβη στον Αβραάμ, γιατί δεν θα συνέβαινε και στον Ισαάκ και τον Ιακώβ και τους προφήτας? Πώς? Μας το απεκάλυψε ο Χριστός. Όταν είπε ο Κύριος ότι ο Αβραάμ επεθύμησε να δει την ημέρα τη δική του και είδε και χάρηκε. Ποια? Είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Και πότε έγινε αυτό? Όχι μόνο στην ενανθρώπιση, αλλά και όταν ο Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη και εκεί επήρε μαζί του τους δικαίους κατεξοχήν, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Πού τους επήγε? Εις τον Παράδεισον. Πού είναι αυτός ο Παράδεισος? Κύριος είδεν. Αλλά όμως είναι εκεί που αναμένουν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, διαναλάβουν και τα ανθρώπινα σώματά τους που άφησαν όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης εδώ εις τη γη. Συνεπώς, αγαπητοί, ο Αβραάμ και ο Σακ και ο Ιακώβ μπορούσαν να έχουν αίσθηση αυτής της κλίμακος, την ανέβηκαν. Μια ακόμη σημείωση. Αυτή η κλίμακα δεν ολοκληρώθηκε. Την κλίμακα αυτή την ανέβηκαν με τις ψυχές τους, αλλά θα την ανεβούν και με τα σώματά τους όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τι μεγαλειώδες πράγμα. Πότε συνέλαβε ο άνθρωπος αυτή την ένωση ουρανού και γης? Πότε συνέλαβε ο άνθρωπος ότι θα μπορούσε να ανεβεί στον ουρανό? Ποτέ. Αν θέλετε, στους μύθους των λαών, που στους Έλληνες διατηρείται ως μύθος του Προμηθέως, υπήρχε αυτός ο πόθος, αλλά ο άνθρωπος αισθάνεται ότι τίποτα τελικά δεν θα καταφέρει παρά να δεχτεί την καταδίκη του Θεού. Διότι όταν ο Θεός, ο Δίας, ο Ζεύς, καταδικάζει τον Προμηθέα, όπως αισθάνονται τότε οι
εθνική, ο αρχαίος ιδωλατρικός κόσμος, οι Έλληνες εμπροκειμένο, ότι είναι μια ματαιοπονία. Τι πας, πού πας? Πας εκεί που είναι το βασίλειο των θεών. Δεν μπορείς, άνθρωπε, φτωχέθνητε να ανέλθεις. Μείνε λοιπόν δικασμένος και καταδικασμένος στο βράχο του Καυκάσου, εκεί κολλημένος στη γη. Μη περιμένεις καμιά ελπίδα. Άλλο τώρα ότι εκεί στην τραγωδία θαυμάσια φαίνεται και αυτή η ελπίδα. Φαίνεται ότι είναι απομεινάρι εκείνης της μεγάλης ελπίδος που είπε ο Θεός πρωτοπλάστους, ότι θα σωθούν. Πώς? Όταν ο Ερμής έρχεται και λέγει στον Προμηθέα, μη περιμένεις να σωθείς, φτωχέ Προμηθέα. Αν δεν έρθει εκείνος, ποιος είναι εκείνος που θα κατέβει και σε αυτά τα ανήλια βάθη του Άδου για να σε γλιτώσει από το βράχο αυτόν της καταδίκης σου? Ποιος είναι αυτός που κατέβηκε εις τα αξιμέρωτα, έτσι το λέει, ανάβγητα, εις τα αξιμέρωτα σκοτάδια του Άδου? Είναι και ο οποίος, λέγει, θα γεννηθεί από την Παρθένο Υιό, Ιώτα Ωμέγα, με την επέμβαση του Διός. Βλέπετε τι μεγαλειώδες. Με άλλα λόγια, με άλλα ονόματα μας θυμίζει την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η Παρθένος ήρθε, είναι η Θεοτόκος, και έγινε αυτή η κλίμακα για να έρθει εκείνος που κατέβηκε κάτω στον Άδη να σώσει τους ανθρώπους ως ψυχές, και όταν θα ξανάρθει θα τους δώσει και τα σώματά του που θα είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αυτά όλα φανερώνουν, αγαπητοί μου, το όραμα, το όνειρο αυτό του Ιακώβου. Και οι άγγελοι, λέει, ανήρχοντο και κατήρχοντο. Ιδού, στη γέννηση του Χριστού, οι άγγελοι ανήρχοντο και κατήρχοντο. Ο Χριστός είχε πει κάποτε στον Ναθαναήλ, αυτό λέγει σε εκπλήσει του ότι σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, μίζω του τον όψη. Μεγαλύτερα πράγματα θα είδεις. Τι? Θα δεις τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον Υιόν του ανθρώπου. Ιδού. Εξύπνησε ο Ιακώβ από το καταπληκτικό αυτό όνειρό του. Εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπε, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκίδιν. Εδώ υπάρχει, λέγει, ο Κύριος και εγώ δεν το ήξερα. Και εφοβήθηκε, είπε, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκέστη τούτο αλή οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Φοβερός τόπος, λέγει, φοβερός τόπος. Εδώ είναι ο Θεός. Λοιπόν, εδώ δεν είναι παρά ο οίκος του Θεού, δεν είναι παρά η πύλη του ουρανού. Άραγε ο Ιακώβ είχε τόσο στενή αντίληψη περί του Θεού, ότι δηλαδή ο Θεός είναι σε ένα τόπο και ότι ο ουρανός έχει μία πύλη, μία τρύπα από την οποία μπορεί να βγαίνει ο Θεός και να κατεβαίνει εδώ στη γη και να μένει απάνω σε εκείνο τον τόπο που είδε το όνειρό του. Όχι, αγαπητοί μου. Όχι. Ο Ιακώβ ουδέποτε αυτό το πράγμα το εφαντάστηκε, απόδειξης ότι η μετέπειτα ζωή του είναι γεμάτη από πολλή θεολογία, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο Ιακώβ πιστεύει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δεν υπάρχει σε κάποιο τόπο, ούτε έχει καμιά τρύπα ο ουρανός από την οποία τρύπα κατεβαίνει ο Θεός. Αυτές είναι εκφράσεις της Αγίας Γραφής για να εκφραστεί εκείνο το οποίο
να εκφράσει εκείνο το οποίο θέλει. Ποιος είναι αυτός ο οίκος του Θεού και ποια είναι αυτή η πύλη του ουρανού, όταν λέγει εις αυτόν τον τόπον είναι ο Θεός, εις αυτόν τον τόπον είναι ο Θεός, και εγώ δεν το ήξερα, και ουκίδιν, και εγώ δεν το ήξερα. Πού να το ήξερες, ο Ιακώβ, ότι θα μπορούσε πράγματι εκείνος ο τόπος που είδες στον ηρώ σου, εκείνος ο τόπος να είναι πραγματικά ο τόπος του Θεού? Ναι, διότι ξέρετε από πού ξεκίνησε ο Ιακώβ? Από τη Βίρσαβεέ, μία πόλη νοτιότατα της Παλαιστίνης, λίγο έξω από την Αίγυπτο και κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα, κοντά. Εξάλλου τη Μεσόγειο την είχαν οι Φιλιστέοι, δηλαδή κάπου εκεί στην λεγόμενη Πετρέα Αραβία. Συνεπώς, ξεκινώντας από εκεί, πάει προς βοράν για να πάει στη Μεσοποταμία. Αλλά το ταξίδι του αυτό ήταν μόλις είχε ξεκινήσει. 2-3 μέρες, 4 μέρες, ήταν κοντινό. Κοντινός ο τόπος που πήγε. Πού πρέπει να το εντοπίσουμε? Θα ήταν τολμηρό να σας πω ότι βρίσκεται στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ είναι στη Γαλιλαία. Είναι υψηλά. Είναι βορείος. Αρκετά βορείος. Αλλά γιατί να πω Ναζαρέτ? Οι πόδες του Θεού έστησαν εις την γη της Παλαιστίνης. Έστησαν, στάθηκαν. Οι πόδες του Θεού. Πώς οι πόδες του Θεού? Όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος. Μάλιστα οι φράσεις δεν είναι δική μου, είναι γεωγραφική. Ου οι πόδες αυτού έστησαν, που τα πόδια του λέει στάθηκαν. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που είπε ο Ιακώβ, αν το θέλετε, είναι κατά κυριολεξία. Πράγματι ήταν σε εκείνο τον τόπο ο Θεός. Δηλαδή τι? Ο ενανθρωπίσας Θεός. Αυτό θα εγείτε το. Προφητικό. Και κάτι ακόμη. Οίκος Θεού. Βεβαίως. Διότι εστάθηκε και ο ναός του Σολομώντος οίκος Θεού. Διότι αν το θέλετε κατά κυριολεξία, ξέρετε που λέγεται το ου οι πόδες αυτού έστησαν εις το όρος Σιών. Ακριβέστερα εις το όρος των Ελαιών. Διατί λέγεται εκεί, και μάλιστα λέγεται αυτή η προφητεία την ημέρα της αναλήψεως, τον εσπερινό της αναλήψεως? Διότι εκεί, από εκεί έφυγε πάλι προς τον ουρανό. Αλλά αφού ο Θεός ο ενανθρωπίσας φεύγει προς τον ουρανό, τότε ευκόλως πια κατανοούμε, αφού έχουμε ενανθρώπιση, και την κλίμακα αλλά και την πύλη. Αλλά και αυτή η πύλη του ουρανού κάποτε είχε κλείσει και είχαν μπει τα χερουβίμ να τη φυλάτουν. Τώρα είναι ανοιχτή. Είναι αληθινά μεγαλειώδες. Και τι λέγει ο Ιακώβ? Ουκίδιν, δεν το εγνώριζα. Βεβαίως, πού να το γνωρίζει? Θα το μάθαινε όμως. Θα το μάθαινε ότι ο Θεός θα εγίνετο άνθρωπος. Και σηκώθηκε ο Ιακώβ, έλαβε λίθον, έλαβε τον λίθον ον υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού, επήρε την πέτρα εκείνη που την είχε κάνει προς κέφαλο και έστησε αυτόν στήλην και επέχε έλεον επί το άκρον αυτής. Επήρε, λέγει, αυτή την πέτρα, την έβαλε, την έστησε και έβγαλε ένα δοχείο που είχε λίγο λάδι μαζί του και έριξε στο άκρον της πέτρας λίγο λάδι. Αυτό τι εσήμαινε? Εσήμαινε, αγαπητοί, ότι εκεί έβαζε ένα σημάδι. Το σημάδι αυτό δεν ήταν παρά ότι όταν θα γύριζε πίσω, εξάλλου θα μας το πει λίγο πιο κάτω, να σας το πω. Ύψα το Ιακώβ ευχή. Ευχή θα πει τάμα. Έκανε λοιπόν τάμα ο Ιακώβ. Και τι είπε?
εάν ο Κύριος ο Θεός είναι μαζί μου και με φυλάξει στο δρόμο μου όπου και αν πάω και μου δώσει ψωμί να φάω και ημάτιο να περιβληθώ. Από εδώ βλέπει κανείς ότι δεν είχε τίποτα μαζί του. Μου δώσει και εδώ μη άρτων φαγήν και ημάτιον περιβαλέστε και αποστρέψε με μετά σωτηρίας εις τον οίκον του πατρός μου και με γυρίσει. Αξίζει να το σας το πω αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Μετά σωτηρίας, ακούστε φράσεις, με γυρίσει μετά σωτηρίας στο σπίτι του πατέρα μου. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Παρακαλώ προσέξτε καλά αυτή την ανάλυση που θα σας κάνω τώρα. Εμείς θα λέγαμε αυτή την φράση, να με γυρίσεις μετά σωτηρίας. Δεν το λέγαμε αυτό ως Έλληνες, δεν είναι ελληνική έκφραση. Είναι μετάφραση βέβαια κατά γράμμα από το εβραϊκό. Σωτηρία θα πει από το σώζω, που θα πει σώος, θα πει ολόκληρος. Συνεπώς, όταν λέγει θα με γυρίσει με τα σωτηρίας, θα πει να μην μου λείπει τίποτε, να γυρίσω ολόκληρος. Μη μου λείπει ένα χέρι, μη μου λείπει ένα πόδι, μη μου λείπει ένα μάτι, ένα αυτί, μη μου λείπει η υγεία μου, να είμαι ολόκληρος. Προσέξτε, όταν λέμε σωτηρία τώρα στο Ευαγγέλιο, τι εννοούμε? Λέμε σώθηκα. Λέει ο Χριστός, αυτός θα σωθεί. Θα πει, δεν θα του λείπει τίποτα. Το ξέρατε αυτό? Ότι σωτηρία θα πει αυτό που δεν λείπει τίποτα. Σώζομαι θα πει, δεν μου λείπει τίποτα. Δηλαδή, ούτε η ψυχή μου, ούτε το σώμα μου. Πράγματι, αυτό θα πει σωτηρία. Η ανάσταση των νεκρών που θα ξαναπάρω πίσω το σώμα μου. Αυτό θα πει σωτηρία. Να το ξέρετε και να το επισημάνετε καλά αυτό. Εάν λοιπόν ο Θεός με γυρίσει πίσω και δεν έχω πάθει τίποτε, είμαι σώος, ολόκληρος δηλαδή, και έστε Κύριος μη εις Θεόν. Θα είναι ο Θεός μου για πάντα. Και ο λίθος, η πέτρα αυτή που εγώ έστησα εδώ πέρα στήλην, κολονίτσα, έστε μη οίκος Θεού. Δηλαδή θα το κάνω θυσιαστήριο. Ον εάν μη δώσ, και πάντων ον εάν μη δώσ, δεκάτην από δεκατό σου αφτάσει. Και ό,τι μου δώσεις, το δέκατον θα το θυσιάζω εις αυτό το θυσιαστήριο. Αυτό αγαπητοί μου ήταν το τάμα του Ιακώβ. Και πράγματι ο Ιακώβ το εξεπλήρωσε αυτό. Όταν γύρισε είχαν περάσει 20 χρόνια, αλλά το εξεπλήρωσε. Μια που βρισκόμεθα στο σημείο αυτό, ανέφερα όπως θα δούμε στα παρακάτω κεφάλαια ότι Ιακώβ έμεινε 20 χρόνια εκεί στην Μεσοποταμία. Ο Θεός συνδυάζει θαυμάσια τις ευλογίες του με τις τιμωρίες του. Η ευλογία, ευλογία. Η τιμωρία, τιμωρία. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Ο Θεός ευλογεί τον Ιακώβ, θα γίνει γενάρχης του Ιησού Χριστού, του Θεού κατά σάρκα που θα έλθει, αλλά επειδή εξυπάτησε αδελφόν και πατέρα, θα μείνει εκεί 20 χρόνια να ξεπληρώσει την αμαρτία του αυτή. 20 χρόνια θα τον φάει, όπως θα πει ο ίδιος, θα τον φάει η ζέστη της ημέρας και το κρύο της νυχτός. Θα τον φάει ακόμα εκείνος ο φοβερός πεθερός, ο θιός του, ο Λάβα, ο οποίος είναι ευγενέστατος και ξέρει να κρύβεται πίσω από την ευγένειά του με μία τσιγκουνιά, με μία συμφεροντολογία απίθμενη, και θα του ψήσει το ψάρι στα χείλη, που θα αναγκαστεί ο Ιακώβ να δραπετεύσει τελικά από το πεθερό του για να σκοθεί να φύγει.
ως, όπως θα δούμε την ερχομένη φορά, ως σόγαμπρος εκεί. Τι τραβούν οι σόγαμπροι. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ κανείς. Ναι. Και θα μ' ακούσετε τι θα πω για τους, για την περίπτωση της συνηθείας αυτής που να υπάρχει σόγαμπρος. Με συγχωρείτε, αλλά μιλάω ανεξάρτητα από το πόσο καθένας μπορεί να βρίσκεται. Ένα μόνο. Οι δίκαιοι πρέπει κατά τη δικαιοσύνη του Θεού, και οι οποίοι σαν άνθρωποι έκαναν αμαρτίες, θα τις πληρώσουν εδώ στη γη τις αμαρτίες τους, για να απολαύσουν τον ουρανό, επειδή υπήρξαν δίκαιοι και ευσεβείς. Αλλά εδώ θα πληρώσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό οι δίκαιοι πάσχουν πάνω στη γη. Αντιστρόφως, οι αμαρτωλοί, πάλι κατά τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν είναι ασεβέστατοι 100%, έχουν κάνει και κάποια καλά έργα. Θα τους τα δώσει ο Θεός στην παρούσα ζωή τα αγαθά. Τα αγαθά για, κατά δικαιοσύνη, για τα καλά πράγματα που έκαναν στη ζωή τους. Και τους επιφυλάσσει την κόλαση δια την υπόλοιπη κακή ζωή τους. Δέστε μου λοιπόν τώρα, τι προτιμάτε? Προτιμάτε στην παρούσα ζωή να υποστούμε την τιμωρία του Θεού για ό,τι φταίξαμε, για να έχουμε την αιώνια ζωή, ή θα προτιμούσατε να περάσουμε καλά εδώ στην παρούσα ζωή και εις τη μέλουσα να έχουμε αιωνία κόλαση? Αυτό δεν υποδηλεί και η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Όταν λέγει εκεί ο Αβραάμ στον πλούσιο της παραβολής, μη ξεχνάς, λέει, παιδί μου, ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου. Τώρα οδυνάσαι εδώ. Ο Αβραάμ, ο φτωχός Λάζαρος, τι? Εκείνος λέγει εδυνοπάθησε στην ζωή. Πού αναφέρεται αυτό, ξέρετε? Αναφέρεται στην περίπτωση που σας λέγω το σύνορα. Όχι διότι οι πλούσιοι θα πάρουν στην κόλαση, ούτε ότι οι φτωχοί θα πάνε στον παράδεισο και οι δεινοπαθούντες. Όχι. Αλλά όταν έχουμε εντελώς συγκεκριμένη περίπτωση ευσεβούς ανθρώπου και ασεβούς ανθρώπου, όπως είναι έκτυπος η περίπτωση στην παραβολή αυτή, ότι ο ένας στον έναν ο Θεός ξοφλάει τα αγαθά, δεν έχει τίποτα παρακάτω, ξόφλησε, και στον άλλον ξοφλάει τα κακά κατά τη δικαιοσύνη. Αυτό θα συμβεί και με τον Ιακώβ, αγαπητοί μου. Ο Θεός ξέρει να δίνει πλούσια τις ευλογίες του. Γι' αυτό σήμερα λέμε να έχει τα αγαθά του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, ώστε το όνομα Αβραάμ επί παραδείγματι είναι ταυτόσιμο με τον παράδεισο. Και εις τον γάμον τι λέμε εκεί στις ευχές, πόσες φορές αναφερόμαστε εις τα τρία αυτά πρόσωπα, και να είναι γεμάτες οι αποθήκες και η ευλογία να είναι στο σπίτι αυτό, όπως ήταν στον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Και όμως ο Ιακώβ θα ταλαιπωρηθεί πολύ στη ζωή του. Φοβερά θα ταλαιπωρηθεί. Και να ήταν μόνο αυτή η ταλαιπωρία των 20 ετών και παρακάτω με τον Ιωσήφ, πόσα χρόνια θα περάσει πικρίας φοβερής όταν θα φάσει στην Αίγυπτο ο Ιακώβ. Ξέρετε τι θα πει στο Φαραώ? Παιδί μου, του λέγει, και είναι 138 χρονών τότε. Παιδί μου, του λέγει, λέει στο Φαραώ, η ζωή μου πέρασε μέσα σε πίκρες. Αυτό θα πει ο Ιακώβ. Κι όμως είναι ο φορεύς των επαγγελιών και της ευλογίας. Δεν μου λέτε, αυτά μας παρηγορούν, μας βοηθούν? Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έχουμε πειρασμούς, όταν έχουμε δυσκολίες, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο Θεός επιτρέπει εις το μεταλαβήν, όπως μας λέγει στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, της αγιότητος αυτού, εις το να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Μας παιδαγωγεί, μας βοηθάει, αρκεί να μείνουμε πιστοί, να μην βαρυγκονήσουμε, να μην στραφούμε εναντίον του Θεού, να μην βλασφημίσουμε, να μην αγανακτήσουμε.
Γι' αυτό ο Κύριος είπε ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Αυτός που θα υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός και θα σωθεί. Γι' αυτό στέκονται αιώνια υποδείγματα, αυτά τα πρόσωπα της Αγίας Γραφής, και όχι τα πρόσωπα της ιστορίας, διότι εδώ έχουμε την εγκυρότητα, εάν κάποιος κατεδικάστη από το Θεό, απεδοκιμάστη ή ακόμη ευνοήθηκε από τον Θεό να δικαιώθη. Στην ιστορία που το ξέρουμε? Πού ξέρουμε αν ο Σοκράτης επί παραδείγματι δικαιώθηκε ή δεν δικαιώθηκε, ο Πλάτων ή ο Αριστοτέλης, η σοφή, η σπουδαία, ο δίκαιος Αριστίδης? Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε καμία μαρτυρία. Ωραία υποδείγματα, θαυμάσια, αλλά δεν έχουν εγκυρότητα. Την εγκυρότητα ως υποδείγματα έχουν μόνο τα πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Ο Σαούλ τιμωρείται, το ξέρουμε σίγουρα, θεοπνεύστος εγγράφει. Ο Ιακώβ δικαιούται, το ξέρουμε αυτό, θεοπνεύστος εγγράφει. Γι' αυτό όλη η ιστορία μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά η Αγία Γραφή μας δίνει τα αιώνια πρότυπα μετεγκυρότητος. Και ξέρουμε έγκυρα πώς πρέπει να βαδίσουμε. Τι θα έλεγα εγώ, να βαδίσω στα χνάρια του Σοκράτους και του Πλάτωνος? Πού ξέρω, έκανε λάθη, δεν έκανε λάθη? Εδώ φαίνονται όλα, είναι καθαρά. Γιατί επεμβαίνει ο Θεός και έχουν καταχωρηθεί αυτά και τα βλέπουμε. Γι' αυτό αγαπητοί μου, έχονται σε αυτά τα αιώνια πρότυπα μπροστά μας. Γι' αυτό έχουμε και τη συμμελέτη, γι' αυτό έρχεστε και εδώ με προθυμία και τα ακούτε όλα αυτά, για να βοηθηθούμε στο δρόμο μας, που θα είναι ο δρόμος της δικαιώσεως και της μακαριότητας. Αναλογιζόμενοι λοιπόν όλα αυτά τα θαυμάσια που ο Θεός και η αγάπη του οικονόμησαν, ώστε αυτή η κλίμακα να γίνει η Θεοτόκος, να γίνει η ένωση ουρανού και γης, και βλέποντας μπροστά μας πια όχι την προφητεία αλλά τα γεγονότα. Είμαστε ευτυχέστεροι από τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ έμεινε στην προφητεία, έμεινε στην προτύπωση. Εμείς είμαστε μπροστά στα γεγονότα. Ο Χριστός ήρθε, είναι γεγονός αυτό. Ήρθε, απέθανε, εσταυρώθη, ανέστη, ανελήφθη, θα ξανάρθει. Είμαστε ευτυχείς έχοντας λοιπόν μπροστά μας την πραγμάτωση αυτών όλων που οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν σαν αποκαλύψεις. Εμείς πρέπει πια με σιγουριά να βαδίσουμε το δρόμο της μιμήσεως αυτών των Αγίων Ανδρών και έτσι να φτάσουμε εκεί που η σκάλα στήθηκε, να την ανεβούμε. Αλλά ξέρετε ότι η ανάβαση είναι δύσκολη. Μη φοβηθούμε, μη φοβηθούμε αγαπητοί μου, σας το λέγω πολλές φορές, είναι δύσκολη αυτή η ανάβαση. Μη φοβηθούμε, θα παρακαλέσω κανείς να μην απογοητεύεται. Ας αρχίσουμε να ανεβαίνουμε όπου μας βρει ο Θεός. Ακούσατε? Ας αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Δεν θα φτάσουμε, γιατί ξέρετε είναι ατέρμονο ο ουρανός. Είναι ατέρμονο ο ουρανός. Και ας μας βρει ο Θεός εκεί που βρισκόμαστε. Μόνο κάτι. Να μας βρει ο Θεός έχοντας το ένα πόδι στο σκαλοπάτι και το άλλο έτοιμο να ανεβεί το πιο πάνω σκαλοπάτι. Δηλαδή να μας βρει ανεβαίνοντας. Να μην μας βρει κατεβαίνοντας, όσο ψηλά και να είμαστε, αλλά να μας βρει ανεβαίνοντας όσο χαμηλά και αν βρισκόμαστε. Και αν μας βρει ο Θεός όσο χαμηλά και αν βρισκόμαστε, αρκεί να ανεβαίνουμε, τότε θα μας πάρει μαζί του στον ουρανό. Ο Θεός να σας ευλογεί. Πατέρα, ένα συμπλήρωμα από... Ναι, ορίστε. Ο Θεός είπατε κατέβηκε με τη σκάλα που είναι η Θεοτόκος. Και είπατε ότι ήταν η γέννηση
ο άνθρωπος εντελείται να ο άνθρωπος θα ανοιχθεί πάλι με τη σκάλα. Ναι. Είναι η Θεοτόκος πάλι. Μάλιστα. Αλλά πώς με τη μυστική του Θεοτόκου και τις αρετές του. Λοιπόν, δεν το διεσάφησε. Ναι, σωστή η παρατήρηση. Καλά, κατεβαίνει ο Θεός διά της Θεοτόκου. Εμείς πώς θα ανεβούμε διά της Θεοτόκου? Μάλιστα. Τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι της Θεοτόκου. Αυτή είναι η απάντηση. Τελείωσε. Να σας το κάνω λιανά. Προσέξατε, είναι πολύ σπουδαία η περίπτωση. Τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο Χριστός τι είπε? Ο τρώγος μου του σώμα και φύρουν το αίμα έχει ζωή αιώνια. Που το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι το σώμα και το αίμα της Παναγίας. Γιατί από πού πήρε ο Χριστός το σώμα και το σώμα του και το αίμα του? Από την Παναγία. Συνεπώς, να πως ανεβαίνουμε εμείς στην κλίμακα. Τρώγοντας το σώμα του και το αίμα του. Γι' αυτό το λόγο, με την ευκαιρία θα σας το πω από λειτουργικής τώρα πλευράς, ότι όταν λέμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αν έχετε προσέξει ότι αναφερόμεθα και στην Παναγία. Υπάρχει η ευχή όταν λέμε την ευχαριστία της ακολουθίας της Μεταλήψεως, είναι το τελευταίο τμήμα, γιατί όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε διαβάζουμε μία ακολουθία. Πιστεύω ότι το ξέρετε αυτό, ε? Όταν κοινωνείτε θα διαβάζετε, πιστεύω, κάτι, ε? Θα ετοιμάζεστε. Είναι μία ακολουθία που είναι μέσα στο ορολόγιο ή στη σύνοψη. Αποτελείται από τέσσερα κομμάτια. Από βραδείς, όταν κάνουμε το απόδειπνο, είναι ο κανόν της Θείας Μεταλήψεως, που έχει ακροστεγίδα το αλφάβητο το ελληνικό, α, β, γ, δ, άρτο, ζωή, αιώνη, ζούση, γεννάστε με το σώμα στο Άγιο, βεβαιωθείς, έργεις, θα τόπεις και το καθεξής. Α, β, γ, δ. Την άλλη μέρα το πρωί, πριν πάμε στην εκκλησία, διαβάζουμε νέα ευχές. Όταν θα είμαστε στην εκκλησία, λίγο πριν κοινωνήσουμε, διαβάζουμε πάλι κάτι μικρά τροπάρια είναι. Του δείπνου του μυστικού κτλ. Πιστεύω ότι αυτό το αισθητό σώμα σου κτλ. Και όταν θα κοινωνήσουμε, θα τελειώσουμε τη θεία, πάρουμε τη κοινωνία, ή στην εκκλησία ή στο σπίτι μας, διαβάζουμε το τέταρτον και τελευταίο τμήμα της ακολουθίας της θείας μεταλήψεως, που είναι και αυτό κάτι λίγα τροπάρια και κάτι καλά δύο-τρεις ευχές. Μία από τις ευχές αυτές του τετάρτου μέρους της ακολουθίας της θείας μεταλήψεως